Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Πολιτεία Απειλή Πολιτών. Το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με την υγεία και γι' αυτό έχουμε καλεσμένη εδώ στο στούντιο την κυρία Παναγιώτα Τσιμπογιάννη, Διευθύντρια Γραφείου στον Πολιτικό Φορέα και υποψήφια βουλευτή του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στην Ανατολική Αττική. Κυρία Τσιμπογιάννη, καλώς ήρθατε. Γεια σας, κυρία Θεοδωροπούλου. Άλλη μία φορά, τιμή μου να βρίσκομαι στο βήμα που μου δίνετε για να παρουσιάσουμε θέματα τα οποία απασχολούν όλους μας. Σήμερα, ναι, είναι η υγεία και βέβαια πρέπει να αξιολογήσουμε μαζί και μαζί με τους τηλεθεατές της εκπομπής σας, να δούμε τι γίνεται, κυρία Θεοδωροπούλου, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όσον αφορά την φροντίδα, την ιατρική φροντίδα όλων μας. Κυρία Τσιμπογιάννη, μετά από τουλάχιστον 2 χρόνια, 2,5 πανδημίας, σε ποια κατάσταση είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος ταλαιπωριέται ήδη πάρα πολύ. Τα νοσοκομεία μας όλα ξαναβρίσκονται στο επίκεντρο, αν και έχει χαλαρώσει, έτσι όπως λένε οι ειδικοί, με τα νούμερα που βγάζει και ο ΕΟΔΗ, δεν έχουμε πλέον τις εισαγωγές που είχαμε, δεν έχουμε τις διασωληνώσεις σε ΜΕΘ που είχαμε. Έχει καταλαγιάσει αυτό το... Άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει επιβάρυνση από την πανδημία. Ναι, αλλά... Όμως ξαναβγήκανε τα ράτζα, έχουμε πάλι το φαινόμενο των ράτζων, το γνωστό φαινόμενο, κυρία Θεοδωροπούλου, που δεν έλειψε ποτέ, χρόνια πίσω, ναι, το κουβαλάμε. Και ακόμα και τώρα, εν έτη 2022, και πώς άλλωστε να μην προκύψουν ράτζα, όταν, να θυμηθούμε όλοι, ακυρώθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας στη χώρα μας όλα τα προγραμματισμένα χειρουργεία. Ας θυμηθούμε τις κοινέ υπουργικές αποφάσεις που βγαίναν τότε. Ακυρώθηκαν όλες οι προληπτικές εξετάσεις, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί σήμερα που μιλάμε, εδώ και καιρό πλέον, πολλά ραντεβού, πολλά προγραμματισμένα χειρουργεία, πλέον που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν τα νοσοκομεία μας και λόγω έλλειψης προσωπικού, κυρία Θεοδωροπούλου, και λόγω του ότι αυτοί οι δικοί μας, αν θεωρούνται δικοί μας, οι οποίοι φροντίζουν για μας, που τελικά δεν φροντίζουν για μας, φτάνει ο Έλληνας πολίτης να είναι σε ένα ράτζο, σε μια αίθουσα αναμονής και να δέχεται φροντίδα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι φροντίδα και κατά πόσο νιώθει ασφαλής, να βρίσκεται λοιπόν εκεί σήμερα, έχοντας περάσει όλο αυτό το δρόμο της πανδημίας, όλο αυτό το άγχος, να νοσηλεύεται λοιπόν υπό αυτές τις συνθήκες. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση, κυρία Θεοδωροπούλου. Είναι τραγική, είναι επικίνδυνη για όλους εμάς και μας εντείνει την ανασφάλεια που έτσι κι αλλιώς είχαμε για το σύστημα υγείας μας. Με τα δεδομένα αυτά που γνωρίζετε εσείς, από τη θέση που μιλάτε ως υποψήφια βουλευτής, και φαντάζομαι ότι αυτή είναι και η θέση του πολιτικού φορέα, ότι δεν είναι ικανοποιημένος δηλαδή κανείς με αυτή την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γνωρίζετε αν θα διαχειριστεί με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση ή αν έχουν αναγγελθεί προσλήψεις? Γιατί αυτό που μου περιγράφεται είναι ότι έχουμε ήδη ελλείψεις από προσωπικό. Γιατί έχουμε 2,5 χρόνια σχεδόν που αναβλήθηκαν, όπως είπατε, χειρουργία, προγραμματισμένα χειρουργία, όχι τα έκτακτα, τα προγραμματισμένα. Οπότε ερχόμαστε τώρα, μετά την πανδημία, να εκτελεστούν αυτά τα χειρουργία. Υπάρχει κάποιο σχέδιο. Κάποια οργάνωση, κάποιο σχεδιασμό για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Σχέδια ανακοινώνουν, πάντα ανακοινώνανε. Στην πράξη όμως, τι λαμβάνει τελικά ο πολίτης? Γεγονός είναι ότι μην ξεχνάμε την αναστολή χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι εντάσσονται στο υγειονομικό προσωπικό. Μάλιστα, πρόσφατα βγήκε ο πρόεδρος του σωματείου τους, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται στα νοσοκομεία, είτε είναι γιατροί είτε είναι υγειονομικοί, ο οποίος δήλωσε ότι 3.000 άνθρωποι είναι ήδη σε αναστολή και 4.500 αναμένονται να βγουν, γιατί ξαναεπανήλθαν αυτοί οι άνθρωποι, κυρία Θεοδωροπούλου, επειδή νόσησαν, μπορέσαν και ξαναεργαστήκανε. Άρα μιλάμε για 7.500 ανθρώπους οι οποίοι θα είναι σύνολο άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αναστολή. Με ρωτάτε αν υπήρξε σχεδιασμός. Ναι, αν δηλαδή με τον πρώτο πλάνο που είχε η κυβέρνηση και νομοθέτησε να απομακρυνθούν αυτοί οι υγειονομικοί, ο συγκεκριμένος αριθμός υγειονομικών. Ήταν και παραπάνω στην αρχή. Ήταν και πολύ παραπάνω, αν υπήρξε κάποιος σχεδιασμός για να αντικατασταθούν. Κανένας. Γιατί ναι, με το άδικο της υπόθεσης όλοι το γνωρίζουμε. Κανένας. Αλλά... Ανακοινώθηκε η απομάκρυνσή τους από τα νοσοκομεία, από την εργασία τους. Στην αρχή, μάλιστα, όταν ανακοινώθηκε, πραγματικά ο αριθμός τους ξεπέρναγε τις 10.000. Βέβαια, στην πορεία οι άνθρωποι αυτοί, διεκδικώντας το δικαίωμά τους, κάποιοι δεν αντέξανε, γιατί δεν είχαν ούτε μισθό,
απομακρύνθηκαν από την εργασία τους και είναι η μοναδική κυρία Θεοδωροπούλου που δεν αμείβονται και δεν έχουν μπει σε κάποιο ταμείο ανεργίας και βέβαια ως υπάλληλοι του δημοσίου δεν μπορούν να δουλέψουν αλλού. Ουσιαστικά τιμωρήθηκαν. Στο διατάφτα, εμείς βλέπουμε ένα τεράστιο κενό ανθρώπων που τους χρειαζόμασταν και στην πανδημία, όταν βιώναμε τόσο έντονες περιπτώσεις. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε χάσει πάνω από 30.000 ανθρώπους, ναι, συνανθρώπους μας, αυτά τα 2,5 χρόνια. Μας λείπουν όμως και τώρα. Σχεδιασμός δεν υπήρχε όταν βγάλαν σε αναστολή αυτούς τους ανθρώπους. Βγάλαν κάποιες προκηρύξεις για προσλήψεις και πρόσφατα ο κύριος Πλεύρης ανακοίνωσε και 700 προσλήψεις που θα γίνουν. Αλλά οι ίδιοι γιατροί, ξέρετε τι λένε, κυρία Θεοδωροπούλου, ότι αυτές οι προκηρύξεις που έχουν ανακοινωθεί κατά καιρούς, μέχρι να φτάσουν να προσληφθούν, καθυστερεί, υπάρχει μια τεράστια γραφειοκρατία όπου καθυστερούν πάρα πολύ στο να ενταχθούν και να μπουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι οι γιατροί μας ή όσοι, εν πάση περιπτώσει, εργάστηκαν στο κομμάτι της πανδημίας, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όχι απλά εξοντώθηκαν, όχι απλά κουράστηκαν, όχι απλά ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Δεν έχουν κουράγιο να εργαστούν, κυρία Θεοδωροπούλου, και γι' αυτό και έχουν φύγει και από μόνοι τους κάποιοι. Όχι να ξαναεπανέλθουν, ούτε καν σκέφτονται να ξαναεπανέλθουν. Που έκαναν παρέτηση. Ναι. Φύγανε, δεν αντέξανε. Είδαν τις συνθήκες. Συνθήκες εξοντωτικές. Εφημερίες. Ήμασταν βέβαια σε κατάσταση πολέμου, οπωσδήποτε. Εφημερίες οι οποίες ήταν απανωτές. Ο μισθός δεν είχε κάποια, εκτός από κάποια επιδόματα που τους δώσανε, δεν είχε κάποια αύξηση. Και να σημειώσουμε ότι ο Έλληνας γιατρός, κυρία Θεοδωροπούλου, είναι ο πιο κατώτατα, στα πιο κατώτατα κλιμάκια μισθολογικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Φανταστείτε στην Κύπρο, δικιά μας η Κύπρος, Ελλάδα-Κύπρος, είναι τρεις φορές πιο πάνω αμοιβόμενοι οι γιατροί σε σχέση με την Ελλάδα. Οπότε υπάρχει και μια δυσπραγία των γιατρών, αρνούνται πολλοί γιατροί να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με αυτές τις συνθήκες και με αυτόν τον τρόπο με αυτές τις αμοιβές. Ακριβώς. Ουσιαστικά αυτή η κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω, σας βρίσκει αντίθετους και δεν δικαιολογεί την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στην υγεία. Δηλαδή, δεν δικαιολογείται καμία κυβέρνηση για τις αποφάσεις που έχει πάρει. Δεν δικαιολογείται ούτε η τωρινή. Και δεν δικαιολογούνται ούτε και οι προηγούμενες. Η πανδημία ουσιαστικά, κυρία Θεοδωροπούλου, έδειξε, κατέδειξε για την ακρίβεια, ξεγύμνωσε για την ακρίβεια, το πόσο υποβαθμισμένο ήταν όλα τα χρόνια, το γνωρίζουμε όλοι. Όλοι έχουμε περάσει μέσα από τα δημόσια νοσοκομεία, ναι, μας. Όλοι χρειαστήκαμε παροχή ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε όλοι. Η πανδημία λοιπόν πραγματικά ξεγύμνωσε όλο αυτό το σύστημα και έδειξε την τρομερή αδυναμία που έχει να σταθεί δίπλα στον πολίτη. Οπότε, ποια νου ευθύνη είναι, του πολίτη ή των πολιτικών? Όχι, των πολιτικών. Ή της Βουλής? Ποιος δεν δίνει χρήματα στην υγεία, κυρία Θεοδωροπούλου? Με ποια νου ευθύνη δεν δίνονται κονδύλια στην υγεία? Υπάρχει, ξέρετε, μία μόνιμη δικαιολογία στα χείλη όλων των κυβερνήσεων και είναι η μόνιμη απάντηση που δίνουν, ότι δεν έχουμε να δώσουμε. Mm-hmm. Ναι, όλοι το έχουμε ακούσει αυτό. Ναι, μόνιμη, ναι, νομίζω, καραμέλα. Και τελευταίως δεν χρειάζεται να το αντιολογήσουμε ούτε να το αποδείξουμε. Εγώ θα σας πω, κυρία Θεοδωροπούλου, ότι μας πήραν χαμπάρι και στην Ευρώπη και μεγάλη εφημερίδα στη διάρκεια της πανδημίας, στη Γερμανία. Είχε πρωτοσέλιδο και έλεγε, σχολίαζε και καυτηρίαζε ότι η Ελλάδα δίνει περισσότερα χρήματα και έχουμε περισσότερη αστυνόμευση εν καιρό πανδημίας και φαίνονται τα κονδύλια και έχουμε λιγότερους γιατρούς. Πότε? Τότε που τους χρειαζόμαστε. Εάν αυτό δεν είναι πολιτικές επιλογές, εάν η Βουλή ολόκληρη δεν είναι αυτή η οποία έπρεπε να έχει επιληφθεί άμεσα και να δοθούν κονδύλια και μέσα από αυτή τη δοκιμασία που περάσαμε όλοι εδώ στη χώρα μας και ο πλανήτης βέβαια, να μάθουμε και να, από αυτό το πάθημα να μας γίνει μάθημα και να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις δομές υγείας μας. Οπότε, για ποια διαχείριση μιλάμε? Μιλάμε για μια ανικανότητα πολιτική πλήρως. Και μια και μιλήσατε για ανικανότητα, ένα κομμάτι έχει να κάνει με τις αμοιβές, έχει να κάνει με τη διαχείριση και ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει και με την αξιοκρατία όμως, κυρία Τσιμπογιάννη. Και θα ήθελα να δούμε το βιντεάκι και να μου το σχολιάσετε, γιατί έχουν γίνει περίεργοι διορισμοί και όλοι μας υποψιαζόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει στα νοσοκομεία, ακριβώς γιατί έχουμε έρθει αντιμέτωποι
και έχουμε εισαχθεί σε νοσοκομείο, είτε για έναν απλό λόγο, είτε για έναν πιο σοβαρό. Να δούμε δηλαδή ποιοι είναι οι κεφαλές των νοσοκομείων. Ναι, να δούμε ποιοι είναι, πώς διορίζονται. Και διορίζονται. Γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό είναι πολιτικό ζήτημα και μας αφορά. Σωστά. Δεν έχει να κάνει μόνο με το υγειονομικό προσωπικό. Βεβαίως να δούμε και να σχολιάσουμε. Να δούμε λοιπόν και το βιντεάκι και να το σχολιάσουμε. Στην επικοινωνία Παρακαλώ. Που είχατε με τον Πρωθυπουργό, του ζητήσατε τη θέση της διοίκησης του νοσοκομείου Καρδίτσας ή και Τρικάλων? Εγώ παρεκάλεσα τον κύριο Πρωθυπουργό, ναι, όταν θα γίνει εξουσία και αν θέλει... Πριν τις εκλογές. Επειδή, ναι, επειδή δεν θα ήθελα να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στα Τρίκαλα, να μου δώσει μία από αυτές τις θέσεις. Τι σας απάντησε και τι απάντησε να μας πει ο Πρωθυπουργός? Τι απάντησε? Δεν διαφώνησε ο κύριος Πρωθυπουργός. Α, δεν διαφώνησε. Μισό λεπτό. Δηλαδή, διαφώνησε, είπε δεν διαφωνώ, έμεινε άλαλος, σας είπε μην ανησυχείς, τι έκανε. Όχι, συντεφώνησε. Ότι ναι, θα έχει στο νοσοκομείο δηλαδή. Με τι αντάλλαγμα, κύριε Πατέρα, εσείς θα προσφέρατε τι, πολιτική στήριξη? Θα γύριζα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν ήμουν στη Νέα Δημοκρατία. Είχα προσχωρήσει στους ΑΝΕΛ. Σωστά. Είχα πάρει χιλιάδες σταυρούς. Και είχα μια δύναμη και είχα ένα στρατό δικό μου στα Τρίκαλα. Άρα τι έγινε, λες, Βερίσι, έγινε εδώ? Του είπατε εσείς, πρόεδρε, εγώ προσχωρώ στη Νέα Δημοκρατία, έχω αυτή τη δύναμη την πολιτική? Με καλέσανε κάτω. Το γραφείο του Πρωθυπουργού με κάλεσε κάτω, διότι με ήθελε τότε ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Και πραγματοποίησα το ραντεβού αυτού. Ωραία. Και είπα, θα γυρίσω πίσω, κύριε πρόεδρε, να σα βοηθήσω, αφού θέλετε την βοήθειά μου. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, όταν γίνετε πρωθυπουργό και μπορείτε και θέλετε, δώστε μου μια είχατε από αυτές ζητήσει. Γιατί η μορφή είναι ότι αυτό μοιάζει σαν προϊόν συναλλαγή. Ενώ κανονικά αυτά, ποια είναι η κανονικότητα? Έχουμε εδώ 10 νοσοκομεία να διοικήσουμε. Να βρούμε του άριστου. Να δούμε βιογραφικά, να κάνουμε διαγωνισμό και να δούμε 10 άνθρωποι για 10 θέσεις. Γιατί πρέπει να είναι σου μου, έλα πρόεδρε, σου δώσω εγώ τους βουλευτές μου, τη δύναμή μου και φτιάξε με εσύ εκεί? Αυτή είναι η μορφή. Κύριε οικονόμου, εγώ δεν έκανα καμιά τέτοια συναλλαγή όπως εσείς λέτε. Εγώ έκανα παράκληση. Αν θέλει ο υπουργός και αν νομίζει. Έτσι γίνεται, και κύριε Πατέρα. Όταν πας στον πρόεδρο του κόμματος που είναι η υπέρτατη αρχή, παράκληση κάνεις. Δεν του λες, πρόεδρε, θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Και αν υπήρχε κάποιο άλλο που είχε περισσότερα προσόντα από μένα να τοποθετηθεί, κύριε οικονόμου. Ναι, ο τρόπος ήταν για που διεκδικήσατε αυτή τη θέση. Και γενικά αυτός ο τρόπος πρέπει να φύγει από την πολιτική μας ζωή. Να φύγει από τη μέση αυτό το ρουσφέτη. Κύριε οικονόμου, όσο και αν θέλετε να δείξετε κι εσείς και εγώ και ο κύριος Πρωτοσάλης ότι πρέπει να φύγει, αυτό δυστυχώς παραμένει. Εγώ όταν. Ναι, αλλά συμμετείχατε σε αυτό, κύριε Πατέρα. Εσείς είστε η απόδειξη αυτού. Πώς θα φύγει άμα πηγαίνει ο κάθε πατέρας και λέει, κύριε Μητσοτάκη, δώστε μου αυτή τη θέση και εγώ θα στηρίξω? Όχι, το πρόβλημα είναι. Κάνετε λάθος, κυρία Αντωνοπούλου. Δηλαδή. Εγώ δεν πήγα στον κύριο Μητσοτάκη για να του ζητήσω ανταλλάγματα. Εγώ πήγα και με προσεκάλεσε, μου είπε, θα του δίνετε. Μου ζήτησε να τον στηρίξω πολιτικά και αυτό τον ανταλλάγμα είναι, κύριε Πατέρα. Στα κόμματα όταν είναι στην πόρτα της εξουσίας, συνηθίζεται αυτό που λέμε παλιστρατιά. Ναι, ελάτε, αλλά, παιδιά, όλοι μαζί εδώ να πάρουμε την κυβέρνηση. Ναι, μισό, αυτό γίνεται. Εκείνος... Ξέρετε ποιος θα σας αντικαταστήσει, έχετε ακούσει? Από εδώ, από τα Τρίκαλα. Κολλητός και αυτός είναι κανένας άλλος άνθρωπος? Είναι τίποτα κολλητός, φίλος, συγγενής, κουμπάρος, συνυφάδα, δεν ξέρω τι είναι. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Λοιπόν, από το κακό στο χειρότερο, θα πει κανείς. Α, επανήλθαμε μετά το σοκ. Συνήθως πρακτική είναι, κυρία Θεοδωροπούλου. Είναι η κυβέρνηση των αρίστων, κυρία Τζιμπάκη. Έτσι είναι και η σημερινή κυβέρνηση, έτσι ήταν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και έτσι ήταν πάντα, κυρία Θεοδωροπούλου. Ρουσφέτια, ανταλλαγές. Αυτά συνέβαιναν. Και εξαγορές. Εξαγορές ψήφων ουσιαστικά, γιατί είδαμε και τις εξαγορές ψήφων. Εδώ μίλησε για χιλιάδες σταυρούς που τον ακολουθούσαν τον κύριο Πατέρα. Εκείνος είναι που έκανε την καταγγελία, ο οποίος παραιτήθηκε βέβαια στην πορεία μετά το σκάνδαλο που βγήκε. 80 χρονών, ζήτησε λοιπόν μια θέση. Ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να πάρει την πολιτική στήριξη, συμφώνησε και είχαμε αυτά που παρακολουθήσαμε. Αυτά είναι γνωστά. Ναι, όμως εδώ να πούμε ότι για την ιστορία ότι του την έδωσε τη θέση, υπήρξε διοικητής. Βεβαίως, μα διορίστηκε. Δεν ήταν κάτι που απλά πήγε και το κατήγγειλε. Διορίστηκε ως διοικητής νοσοκομείου. Κανονικά, απλά στην πορεία βγήκε η είδηση αυτή προς τα έξω, δημιουργήθηκε το σκάνδαλο, δόθηκε δημοσιότητα και αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Ομολόγησε λοιπόν ξεκάθαρα ο κύριος Πατέρας τη συναλλαγή που είχε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον τότε πριν βγει στις εκλογές, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ έχω να σας συμπληρώσω εδώ ότι αυτό έγινε το 19
πριν τις εκλογές. Έχουμε και τώρα τέτοιους διορισμούς. Να σας γνωστοποιήσω. Ωραία, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Βεβαίως, αμέσως μετά έχει ενδιαφέρον. Βέβαια, έχει ενδιαφέρον, γιατί να μάθουμε επιτέλους τι γίνεται στο κράτος μας και πώς ακριβώς γίνονται τα νοσοκομεία στο ΙΓΚΑ. Φτάνουν τα νοσοκομεία. Ναι, και πώς φτάνουν τα νοσοκομεία στην κατάσταση που τα βρίσκουμε εμείς. Τι γίνονται από μόνα τους. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θεή δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com. Κύριε Τσιμπογιάννη, έχουμε επανέλθει. Μας είπατε και για άλλα, άλλα σκάνδαλα. Πιο πρόσφατες, πιο πρόσφατους διορισμούς. Ναι. Μιλάμε για το 2022, το Μάιο του 2022. Γαλάζιοι δικά τους στελέχη, διορίστηκαν διοικητές. Είναι ένας καθηγητής φυσικής αγωγής. Καθηγητής φυσικής αγωγής διορίστηκε σε διοικητής νοσοκομείου. Ακριβώς. Είναι και μάλιστα έχει διοριστεί ως αναπληρωτής διοικητής στο Θριάσιο, εδώ στην Αττική. Είναι ο κύριος Κλεάνθης Βαρελάς. Να ξέρουμε. Στην Κάλυμνο. Και εκεί, στο νοσοκομείο της Καλύμνου, το Μάιο του 2022, διορίστηκε ως διοικητής του νοσοκομείου, πρώην στρατιωτικός, ο κύριος Νικόλαος Φανιός. Η αρχαιολόγος, η κυρία Κουτσιούμπα, το Μάρτιο του 2022, αρχαιολόγος στο επάγγελμα, διορίστηκε ως προσωρινή διοικητής του νοσοκομείου Καρδίτσας. Εν πάση περιπτώσει, διαπιστώνουμε... Μα τι σχέση μπορεί να έχουν όλοι αυτοί με μια διοίκηση. Διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν κριτήρια, όπως είπατε στην αρχή, αξιοκρατικά, γνωστικά του επίπεδου δηλαδή που χρειάζεται, σχετικά με το θέμα, γνώσεων αντίστοιχων για να μπορέσουν να διοικήσουν. Αυτό δε, και βέβαια συμβαίνει χρόνια τώρα. Εξού και όλη αυτή η κακοδιοίκηση που συμβαίνει, η οποία κακοδιοίκηση όμως δεν φταίει μόνο, δεν φταίνει οι διοικητές. Από ψηλά βρωμάει το ψάρι και είναι η Βουλή των Ελλήνων, ξαναλέω, κυρία Θεοδωροπούλου. Από εκεί είναι η πληγή. Η πληγή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι από τη Βουλή των Ελλήνων. Είναι από όλα αυτά τα κόμματα που κυβερνήσανε, που αφήσανε την τόση σημαντική για τον Έλληνα πολίτη, για τον φιλέλληνα πολίτη, για τον κάθε άνθρωπο παντού, την παροχή ιατρικής φροντίδας, να την έχουν αφήσει και να την έχουν απαξιώσει τόσο πολύ και να πηγαίνουμε όλοι να τρομάζουμε, να μην θέλουμε, με τίποτα να θέλουμε να μπούμε σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα, γιατί φοβόμαστε τι θα αντιμετωπίσουμε, γιατί φοβόμαστε μην πέσει, γιατί τα έχουμε δει και αυτά, να πέσει το ταβάνι στο κεφάλι μας, να πλημμυρίσει το κτίριο, να είναι εντελώς ανασφαλής το κτίριο, να μην έχουμε νοσοκόμες, να πρέπει να πληρώσουμε νοσοκόμες, να μην έχουμε τα βασικά, κυρία Θεοδωροπούλου. Πολιτικές ευθύνες ξεκάθαρα. Ακεί, καταλήγουμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και για τις πολιτικές ευθύνες. Σίγουρα έχουν πολιτικές ευθύνες και αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Εγώ αυτό που θέλω να δω και αναγνωρίζω είναι ότι για όλο αυτό το ζήτημα που μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπάρχει πλήρης απαξίωση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει παράλληλα και μία άλλη τακτική της εξέλιξης του ιδιωτικού συστήματος υγείας. Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει μία τέτοια τάση, δηλαδή οι κυβερνήσεις να λειτουργούν σαν μεσίτες, απαξιώνουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να στρέψουμε όλους τους πολίτες σε κάτι πιο αξιοπρεπές και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους φίλους μας, τους συμμετέρους, τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών. Δεν το έχουμε δει μια φορά, δεν θα μας έκανε εντύπωση. Δεν μας προκαλεί εντύπωση, κυριολεκτικά. Αυτό το ζούμε. Ήδη όλο αυτό το σύστημα έτσι όπως έχει απαξιωθεί,
Ήδη έχουν ανακοινώσει το κυβερνών κόμμα ότι θα συμπράξει ο ιδιωτικός τομέας με τον δημόσιο τομέα. Εκεί το οδηγούν. Μάνατζερ μάλιστα ανακοινώσαν ότι θα είναι οι επόμενοι διοικητές νοσοκομείων. Εδώ είμαστε, εμείς προς το παρόν εισπράττουμε μόνο φόβο. Άλλωστε θυμάμαι και μία δήλωση του κ. Γεωργιάδη, όταν ήταν Υπουργός Υγείας, ότι δεν χρειάζεται η δωρεάν υγεία προς όλους τους πολίτες να είναι δημόσια υγεία. Θα μπορούσε και ένα ιδιωτικό σύστημα υγείας να παρέχει δωρεάν, δηλαδή πάλι θα πληρώνουμε από την τσέπη μας κάποιους ιδιώτες. Τώρα είπατε μία λέξη κλειδί. Δωρεάν δημόσια υγεία. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι τελικά δεν είναι δωρεάν αυτές οι παροχές που λαμβάνουμε όπως είναι, που δεν είναι, ξαναλέμε, δεν είναι παροχές αυτές ιατρικής. Όχι, δεν είναι. Νοσοκομιακής, δεν είναι. Φαρμακευτικής περίθαλψης, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι δωρεάν. Δεν είναι δωρεάν, κυρία Θεοδωροπούλου, γιατί μας κρατούν χρήματα τα ασφαλιστικά μας ταμεία μέσω του μισθού μας. Έχουμε κρατήσεις κάθε μήνα υπέρ του ταμείου μας, ανάλογα που είμαστε ασφαλισμένοι. Είμαστε από τους πολίτες της Ευρώπης με την πιο υψηλή φορολογία. Δηλαδή φορολογούμαστε, παίρνει το κράτος φόρο από τον πολίτη και όταν βέβαια φορολογείται ένας πολίτης, τουλάχιστον αυτή την έννοια έχει ο φόρος, θα πρέπει να είναι ανταποδοτικός. Θα πρέπει να τον δούμε αυτόν τον φόρο στα νοσοκομεία μας, θα πρέπει να τον δούμε στα σχολεία μας, στους δρόμους μας, στα κτίρια μας, παντού, στα νοσοκομεία μας. Οπότε και μας φορολογούν, μας παίρνουν δηλαδή χρήματα και κρατούν από τα ταμεία και ο μισθός μας κάθε μήνα είναι λιγότερος για να μπορέσουμε να έχουμε το ασφαλιστικό μας ταμείο και τελικά ποια δωρεάν την πληρώνουμε, κυρία Θεοδωροπούλου, και την πληρώνουμε και δεν μας παρέχουν τίποτα. Και δεν την έχουμε, εννοείται. Πεθαίνει κόσμος, δεν προλαβαίνουνε. Υπάρχουν, το ξέρετε τι κακό συμβαίνει, είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο. Ξέρετε τι κακό συμβαίνει και πόσο οι τουρίστες μας κρίνουν ακόμα και για αυτό το κομμάτι. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά, είναι αρκετά και αρκετά καταγεγραμμένα περιστατικά τουριστών, οι οποίοι επισκέφθηκαν τα πολύ ωραία μας νησιά, τα πολύ ωραία μας βουνά, τα πολύ ωραία μέρη της Ελλάδος. Και πάθαν κάποιο ατύχημα, χρειάστηκαν νοσοκομιακή περίθαλψη, χρειάστηκαν λοιπόν τις πρώτες βοήθειες. Δεν τις είχαν, κυρία Θεοδωροπούλου, και είχαμε και θανάτους από αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρος στο νησί, γιατί δεν πρόλαβε να τον πάει τον άνθρωπο να τον πάει έγκαιρα στο νοσοκομείο προκειμένου να σωθεί η ζωή του. Αυτό είναι και τεράστια δυσφήμιση στο τεράστιο κεφάλαιο του τουρισμού της Ελλάδος, που ούτε αυτό τους ενδιαφέρει, ούτε καν το κεφάλαιο τουρισμός. Καλά, εμάς τους Έλληνες πολίτες μας έχουν τελείως. Δεν μας λογαριάζουν πουθενά, αλλά δεν λογαριάζουν και τα έσοδα από τον τουρισμό. Οπότε για ποιους διαχειριστές να μιλήσουμε? Είναι ανίκανοι. Είναι άχρηστη εκ των πραγμάτων. Δεν γίνεται σήμερα, κυρία Θεοδωροπούλου, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές για όσους δεν το ξέρουν. Σήμερα που μιλάμε, να κάνουν τέτοιες προχειρότητες, ράβε, ξύλωνε, να μεταφέρουν γιατρούς, να σας πω περιστατικό. Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, ναι, μιας πόλης της Ελλάδος, η οποία έχει και πάρα πολύ κόσμο και την επισκέπτεται και πολλοί κόσμος. Φεύγει ο καρδιολόγος από εκεί για να πάει στη Ζάκυνθο. Αποσπάται ο καρδιολόγος λοιπόν σήμερα που μιλάμε από το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για ανάγκες στο νησί της Ζακύνθου. Δεν έχουμε άλλο καρδιολόγο να στείλουμε στη Ζακύνθου. Με αποτέλεσμα να μένουν ακάλυπτες οι εφημερίες του καρδιολόγου, που είναι πολύ σημαντικό, του καρδιολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου. Και τι κάνανε? Πήγανε και πήρανε τον καρδιολόγο από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, που είναι το πιο κοντινό, να πάει να εφημερεύσει στο Αγρίνιο. Κόψε, ράψε και συνεχίζουμε. Το Καραμανδάνιο, που είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Πάτρας, το νοσοκομείο της Πάτρας, δεν έχει αναισθησιολόγο. Ξέρετε τι κάνουν, κυρία Θεοδωροπούλου? Τι κάνουν? Κάνουν ολιγοήμερες μετακινήσεις από την Αθήνα. Πηγαίνουν αναισθησιολόγους από την Αθήνα για λίγο ανάλογα τα περιστατικά και γυρνάνε. Είναι τρομακτικό αυτό που περιγράφεται. Δηλαδή θα συμβεί κάτι, θα πρέπει κάποιος να χειρουργηθεί, να είναι επίγον, να κρίνεται η ζωή του, να είναι θέμα ωρών. Και να πρέπει να φύγει κάποιος καρδιολόγος ή αναισθησιολόγος από εδώ ή από τη γειτονική πόλη. Αυτά είναι τραγικά. Δεν μπορεί να συμβαίνουν σε πόλη ανθρώπων. Δεν μπορεί να συμβαίνουν. Δεν πρέπει να συμβαίνει σε ανθρώπους. Σε καμία περίπτωση.
Και όμως στην Ελλάδα αυτά συμβαίνουν χρόνια τώρα. Είναι γεγονός ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί σε καμία περίπτωση. Νομίζω πως όλοι το καταλαβαίνουμε. Δεν γίνεται αυτό να το μεταφέρουμε στις γενιές που έρχονται. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει εγώ να πάψει. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες? Γιατί ήθελα να περάσουμε στις πολιτικές ευθύνες, αλλά περάσαμε και στην ιδιωτική ασφάλιση και στην ιδιωτική υγεία. Έχουν αναλάβει ποτέ για όλα αυτά που συζητήσαμε, τις πολιτικές ευθύνες, έχει παρέμβει ποτέ η δικαιοσύνη να δει τι συμβαίνει? Γιατί είδαμε μία περίπτωση που ήταν εξόφθαλμη, δηλαδή δεν μπορεί να μην έχει παρέμβει η δικαιοσύνη για κάτι τέτοιο. Οι περιπτώσεις που έχει επενέβει η δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη είναι και εκείνη εγκλωβισμένη, κυρία Θεοδωροπούλου, γιατί κινείται βάσει των νόμων που ψηφίζουν μέσα από τη Βουλή των Ελλήνων. Με αυτούς τους νόμους κινείται και το δικαστικό σύστημα. Λοιπόν, έχουμε την ασυλία των βουλευτών. Ναι. Έχουμε παραγραφή αδικημάτων όταν περνάνε πολλά χρόνια. Έχουν φροντίσει όλοι αυτοί που περάσαν από τη Βουλή των Ελλήνων, γιατί παραιτήσεις δεν είδαμε ποτέ που με ρωτήσατε. Ναι. Λοιπόν, έχουν φροντίσει τα νότα τους έτσι ώστε να μην βρεθούν υπόλογοι στη δικαιοσύνη. Πέραν τούτου, σκάνδαλα πολλά. Χρόνια τώρα, εμείς οι λίγο πιο παλιοί μπορούμε να θυμόμαστε. Υπερκοστολογήσεις, συμβάσεις, έργα που δεν γίνανε, εργολάβοι που μπλέξανε, η ΔΕΠΑΝΟΜ. Ένα δικό τους εργαλείο που είχαν στήσει τη ΔΕΠΑΝΟΜ ήταν η εταιρεία, η δημόσια εταιρεία, η οποία ήταν υπεύθυνη για τις νοσοκομιακές εγκαταστάσεις. Σας πληροφορώ ότι τα συμβούλια, τα διοικητικά συμβούλια, δηλαδή τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, είναι μπλεγμένα σε δίκες οι οποίες κρατούν πολλά χρόνια, προκειμένου και είναι υπόλογοι, τους έχει αναλάβει η δικαιοσύνη δηλαδή, δεν ξέρουμε στο τέλος τι θα γίνει, για σκάνδαλα κακοδιαχείρισης, υπερκοστολόγησης, με λεφτά παραπάνω από ό,τι έπρεπε για να γίνουν τα κτίρια. Τα κτίρια ξέρουμε ποια είναι, τα έχουμε δει πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι. Και αυτά τα χρήματα, να ξανατονίσουμε, δεν είναι κανενός άλλου, είναι καθαρά του Έλληνα φορολογούμενου. Τους έχουμε εκεί να διαχειρίζονται τα χρήματά μας, αυτά που εισπράττουν από μας, τελικά μας απομυζούν, πίνουν το αίμα μας και όταν θα χρειαστεί να πάμε σε ένα νοσοκομείο, δεν έχουμε τις παροχές που χρειαζόμαστε. Οι γιατροί φεύγουν στο εξωτερικό, οι γιατροί μεταναστεύουν, έχει φύγει τεράστιο ποσοστό γιατρών στο εξωτερικό. Και έχουμε μείνει εδώ και να παρακαλάμε να μην χρειαστεί. Να όμως που χρειάζεται. Δεν σταματάει ο άνθρωπος να ασθενεί. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Είναι... Δεν σταματάει ο άνθρωπος να ασθενεί σε καμία περίπτωση. Κυρία Τσιμπογιάννη, συμφωνούμε ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα είναι απαράδεκτο. Θεωρώ πως συμφωνούμε σε αυτό και οι δύο. Και οι τηλεθεατές. Και οι τηλεθεατές, είμαι σίγουρη. Από εδώ και πέρα όμως, αφού συμφωνούμε και το βλέπουμε ότι δεν πηγαίνει καλά και δεν το θέλουμε και έτσι, δηλαδή δεν θέλουμε να είναι αυτές οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον χώρο της υγείας, μπορούμε να τον εξηγειάνουμε ή πια έχουν φτιάξει ένα κατασκεύασμα που δεν το αγγίζεις? Υπάρχει η αλλαγή, μπορεί να αλλάξει η Ελλήνων Συνέλευση? Τι λέει πάνω σε αυτό? Μπορεί, θα υπάρξει κάποια στιγμή που ο πολίτης θα αισθανθεί ασφάλεια, ας πούμε, στο θέμα της υγείας, ή είμαστε καταδικασμένοι με αυτό το σύστημα? Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε καταδικασμένοι. Ο άνθρωπος έχει πάντα τη δυνατότητα και τα όπλα στα χέρια του να μπορέσει πραγματικά να αλλάξει ο ίδιος τη ζωή του. Την έχει την επιλογή. Γεγονός είναι ότι πολλοί συνάνθρωποι μας, ναι, θα συμφωνήσω, έχουν παραιτηθεί, έχουν αποδεχθεί αυτή την κατάσταση, ότι αυτή είναι η κατάσταση, δεν αλλάζει. Όμως δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί, κυρία Θεοδωροπούλου, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, γιατί η γνώση είναι αυτή που διώχνει το φόβο. Και όταν γνωρίζεις τι έχει συμβεί στη χώρα σου, όταν γνωρίζεις πώς σε πρόδωσαν όλα αυτά τα κόμματα και όλη αυτή η πολιτική που εσύ με την ψήφο σου έστειλες εκεί μέσα, νομίζοντας ότι θα πράξουν υπέρ σου. Όταν λοιπόν όλοι αυτοί μας προδώσαν και το έχουν καταλάβει πάρα πολλοί συμπολίτες μας, ναι, μπορεί να αλλάξει. Ναι, στις εκλογές που θα γίνουν, μπορούν οι πολίτες που έχουν αντιληφθεί να δώσουν την ψήφο τους, κυρία Θεοδωροπούλου. Από τη στιγμή που υπάρχει ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης και διαθέτει όλα όσα χρειάζονται προκειμένου να γυρίσουμε σελίδα, γιατί οι αλλαγές, όπως αντιλαμβανόμαστε, και η μεταρρύθμιση θα είναι τεράστια. Είπατε, το κακό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η μεταρρύθμιση που θα πρέπει να γίνει ριζική στον τομέα της υγείας είναι ότι δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια από όταν ξεκίνησε
αυτό το σύστημα υγείας πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που είναι με ανισοκατανομή, γιατί βλέπουμε ότι σε ολόκληρη την επικράτεια δεν έχουν τα νοσοκομεία που έχει πρωτεύουσα. Υπάρχουν ακριτικά χωριά που δεν έχουν ούτε καν κέντρα υγείας. Υπάρχουν νησιά που δεν έχουν τίποτα. Υπάρχει μια ανισότητα στον πολίτη στο να έχει πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Να μην πούμε ότι δεν έχουμε πρωτοβάθμια, που είμαστε από τους μοναδικούς στην Ευρώπη που δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διέλυσαν την πρωτοβάθμια? Δεν τη φτιάξαν και ποτέ. Δεν δώσαν βάρος και ποτέ, κυρία Θεοδωροπούλου. Ναι, λοιπόν, η Ελλήνων Συνέλευση, θα σας πω και θα απευθυνθώ και στους τηλεθεατές, είμαστε οι άνθρωποι, οι υποψήφοι βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης, με την ψήφο των συμπολιτών μας, είμαστε εκείνοι οι οποίοι μπαίνοντας στη Βουλή των Ελλήνων, αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση της χώρας, θα κάνουμε καταρχήν ένα τεράστιο έλεγχο, να πληρώσουν, κυρία Θεοδωροπούλου, όλοι όσοι κάνανε ζημία σε όλο το δημόσιο, σε όλους εμάς δηλαδή. Πεθάναν άνθρωποι, υπήρξαν άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους λόγω μη έγκαιρης παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Όλοι αυτοί λοιπόν, σκανδάλων πολλών διαφθοράς, κακοδιαχείρισης και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος, όλα αυτά λοιπόν άμεσα και με τους δικαστές δίπλα μας και με πολυμελή τμήματα που θα τρέξουν τη διαδικασία, θα αποδοθούν ευθύνες. Να είναι σίγουρος ο Έλληνας πολίτης ότι θα αποδοθούν ευθύνες, κυρία Θεοδωροπούλου, άμεσα. Όχι αυτό που γνωρίζουμε μετά από πολλά χρόνια, με αυτό κίνδυνο λέτε, παραγραφής. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά είναι και η δικαίωση. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να δικαιωθούν και οι Έλληνες πολίτες. Πρέπει να δικαιωθούν και όλοι. Έχουμε χάσει ανθρώπους. Πρέπει να δικαιωθούν όλοι. Όλες οι οικογένειες. Όλα τα χρήματα αυτά. Να χτιστεί κάτι καινούριο χωρίς να υπάρχει δικαίωση. Οπότε να ξεκινάμε, όπως σας είπα, από εκεί. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε, τα κονδύλια που πρέπει στην υγεία να δοθούν, να φτιαχτούν. Αξιοπρεπή νοσοκομεία. Νοσοκομεία όχι μόνο στην πρωτεύουσα, παντού, με ισοκατανομή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Να υπάρχουν πρωτοβάθμια κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Να υπάρξει εξυγχρονισμός μηχανημάτων. Να υπάρχει εξυγχρονισμός και όσον αφορά τη νέα τεχνολογία. Να μπορέσουν με νέες τεχνολογίες, ψηφιοποίηση, να φύγουμε από τη γραφειοκρατία που υπάρχει ακόμα στα δημόσια νοσοκομεία. Να υπάρξουν οι μηχανογραφήσεις. Να προχωρήσουμε εν έτη 2022, να προχωρήσουμε. Να γυρίσουν οι γιατροί μας, οι καλύτεροι γιατροί. Μα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν έχουμε έλλειψη προσωπικού αυτή τη στιγμή. Να δημιουργήσουμε όλο το περιβάλλον, αυτό το περιβάλλον αξιοκρατίας αλλά και μισθολογικής επάρκειας, που να γυρίσουν όλοι οι γιατροί που φύγανε, αυτά τα μυαλά, τα κεφάλια, τα μεγάλα που φύγανε στο εξωτερικό και διαπρέπουν, να γυρίσουν να στηρίξουν τη χώρα τους. Οι γιατροί εδώ που ήδη έχουν μείνει και έχουν πολεμήσει και έχουν δώσει μάχες, να αμυφθούν. Και να μην έχουμε και τόσο, γιατί είναι και αυτό ένα φαινόμενο, τόσο ηλικιωμένους γιατρούς. Έχουμε πάρα πολύ ηλικιωμένους, δηλαδή σε μεγάλη ηλικία, αυτό γιατρούς. Αυτό που οφείλεται, λέτε. Οφείλεται ότι το νέο μας έμψυχο δυναμικό έχει φύγει. Έχει φύγει. Έχει φύγει στο εξωτερικό. Λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε εδώ. Τους έχουμε διώξει με αυτά τα συστήματα και αυτή τη διαχείριση που ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια οι πολιτικοί μας. Διώξανε τα παιδιά μας έξω. Ναι. Τα παιδιά μας θα ξαναγυρίσουν. Ναι, θα διαλέγουν οι γιατροί να επιλέξουν το δημόσιο σύστημα υγείας και να παρέχουμε επιτέλους ασφάλεια στον πολίτη. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με αξιοπρέπεια, με σεβασμό. Και δωρεάν. Όχι, το είπαμε, το δωρεάν. Το διευκρινίσαμε το δωρεάν. Ωραία. Θα είναι όπως πρέπει στον Έλληνα πολίτη, στον φιλέλληνα πολίτη. Γιατί είναι αυτονόητο. Γιατί και αυτοί έχουν ψηφίσει νόμο. Το 1992, στο άρθρο 47 του νόμου 2071, αναφέρονται κανονικά ποια είναι τα δικαιώματα και η προστασία των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Τους έχουμε δει και νόμους να ψηφίζουν και όλα να τα αναγνωρίζουν και να υποχρεώνονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθούν αυτά που κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην ουσία να μην τηρείται τίποτα. Είναι καιρός. Έχει οριμάσει ο καιρός. Δεν πάει άλλο, κυρία Θεοδωροπούλου. Αυτό το λέμε όλοι, κυρία Τσιμπογιάννη, ότι έχει φτάσει ο καιρός να αλλάξουμε τη χώρα. Δεν αντέχεται άλλο αυτό το πράγμα που βιώνουμε. Μπορούμε σε όλους τους τομείς. Μπορούμε, κυρία Θεοδωροπούλου. Είμαι εδώ για να διαβεβαιώσω και εσάς και τους τηλεθεατές σας ότι μπορούμε, αρκεί να το θέλουμε και αρκεί να το αναγνωρίσουμε και να πάρουμε θέση. Παίρνοντας θέση στις επόμενες εκλογές, ψηφίζοντας την Ελλήνων Συνέλευση που έχει τα κονδύλια, τον πλούτο, να διαθέσει έναν αδιαφεσβήτητο πλούτο που θα χρειαστούμε
κεφάλαια. Βέβαια, όλα αυτά θα γίνουν με χρήματα. Θα χρειαστούμε κεφάλαια. Και να σας πω και τελευταίο, κυρία Θεοδωροπούλου, ένα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα αρρωσταίνουν οι πολίτες κατά αυτό το βαθμό όπως αρρωσταίνουν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί? Γιατί όλο αυτό το άγχος, το επίκτητο που μας δημιουργήσανε με τα μνημόνια που μας βάλανε, ενώ μπορούσαν να μην μας βάλουν λόγω των κεφαλαίων που έφερε ο κύριος Αρτέμης Σόρας, όλο αυτό το άγχος λοιπόν, όλη αυτή η ανεργία, όλη αυτή η ανασφάλεια, αυτά μας αρρωστήσαν, κυρία Θεοδωροπούλου. Με την Ελληνοσυνέλευση θα αποκατασταθεί και η εργασία, θα νιώσει ο πολίτης να ζει με ευμάρεια, να έχει τους μισθούς που πρέπει, να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια, με σεβασμό να είναι η ζωή του. Οπότε θα κατευνάσει το άγχος, θα έχει την ευδαιμονία που του πρέπει και δεν θα αρρωσταίνει κατά αυτό το βαθμό. Αυτό θέλουμε. Τι άλλο να θέλουμε? Να μπορούμε την επόμενη μέρα να μην έχουμε το άγχος της επιβίωσης. Να μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς να λέμε θα έχουμε να ζήσουμε, θα έχουμε να πάρουμε, θα έχουμε να φάμε. Και όλο αυτό που είναι πάνω από το κεφάλι μας μια τεράστια απειλή, κυρία Τσιμπογιάννη. Πραγματικά είναι φόβος, τεράστια τρόμος, απειλή. Ναι. Πρέπει να τα πετάξουμε μακριά, κυρία Θεοδωροπούλου, γνωρίζοντας και ενημερώνοντας ο πολίτης και συνεχώς ενημερώνονται οι πολίτες, αυτό θα φύγει. Θα νιώσει τη σιγουριά που πρέπει, γιατί ο Έλληνας ήταν πάντα δυνατός. Μόλις γνωρίσει, θα του φύγει ο φόβος. Ενώ με την ένωση που ο κύριος Αρτέμης Σόρας ήταν ο πρώτος που κάλεσε σε ένωση όλους τους ανθρώπους, με την ένωσή μας λοιπόν όλοι μαζί θα το διώξουμε αυτό το καθεστώς. Αυτούς τους ολίγους που μας κυβερνούν όλα αυτά τα χρόνια και μας έχουν κάνει όλα και μας έχουν φέρει όλα αυτά τα δεινά στο έθνος μας. Τέλος πια, φτάνει πια Ελλήνων Συνέλευσης για να τα αλλάξουμε. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Τσιμπογιάννη, και να κλείσουμε με αυτή τη φράση. Εγώ ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι, Πολιτεία Απειλή Πολιτών.